Βάλω 15, 20. 15 λεπτά. 15, ευχαριστώ. Διότι είναι πρωτομιλία και ομιλία μαζί. Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Το ερώτημα που καλείται να συζητήσει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής είναι αν η απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου αποτελεί επιτυχία για τη χώρα, αν ενισχύει δηλαδή την προοπτική επιτυχούς εξόδου από την πολιετή κρίση και την προοπτική επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος. Όπως σε κάθε αξιολόγηση αποτελέσματος, η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από τους στόχους που η ίδια η ελληνική κυβέρνηση είχε θέσει. Και θέλω να είμαι σαφής στο εξής. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης δεν ήταν η υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους. Γνωρίζουμε από το αποτέλεσμα του Eurogroup του Μαΐου του 2016 ότι η υλοποίηση αυτή θα έρθει στο τέλος του προγράμματος. Δεδηλωμένος στόχος της κυβέρνησης όμως και κατά συνέπεια κριτήριο επιτυχίας ήταν η καθαρή περιγραφή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και η σαφής δέσμευση των εταίρων πιστωτών πως τα μέτρα αυτά θα υλοποιηθούν σταδιακά από τον Αύγουστο του 2018 και μετά. Το έχω ήδη αναφέρει πολλές φορές σε προηγούμενες ομιλίες μου. Το ανέφερα στην ομιλία μου στην Υποεπιτροπή της Βουλής για το χρέος, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, στη συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Αυτό επίσης επανέλαβα και στο συνέδριο του Economist. Αλλά φαίνεται πως ο κύριος Μητσοτάκης έχει κακούς συμβούλους που δεν τον ενημερώνουν σωστά και κατά συνέπεια τον εκθέτουν στην Ολομέλεια. Θυμίζω ότι στη δικιά του τοποθέτηση ο κύριος Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι είπα πως δεν περιμέναμε να πάρουμε τίποτα για το χρέος. Ακούστε λοιπόν την απομαγνητοφώνηση των όσων είπα στο συνέδριο του Economist. Κανείς δεν περίμενε την υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσης με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Την υλοποίηση. Όλοι γνωρίζουμε πως ο πλήρης προσδιορισμός και η υλοποίηση θα γινόταν στο τέλος του προγράμματος. Προσέξτε, αυτό που περιμέναμε από το Eurogroup του Ιουνίου ήταν ένα καθαρό σήμα προς τις αγορές ότι οι εταίροι πιστωτές είναι πλήρως δεσμευμένοι στην ελάφρυνση του χρέους μόλις το πρόγραμμα ολοκληρωθεί και επίσης, πέρα από αυτό, να προσδιορίσει όσο πιο λεπτομερώς γίνεται τις παραμέτρους πάνω στις οποίες η αναδιάρθρωση θα στηριχθεί. Και προσδοκία μας ήταν οι παράμετροι αυτοί να είναι ρεαλιστικές και αξιόπιστες. Και νομίζω πως αυτό το πετύχαμε. Αυτή είναι verbatim, κατά λέξη, η απομαγνητοφώνηση της ομιλίας μου στο Economist. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να συζητήσει ξανά με τους συμβούλους του. Για ποιο λόγο όμως η σαφήνεια των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, αυτό που λέμε η παραμετροποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσης, έχει τόσο μεγάλη σημασία τώρα. Ένα χρόνο δηλαδή, ένα ολόκληρο χρόνο, πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και ενώ γνωρίζουμε πως η υλοποίησή του θα ακολουθήσει μετά τον Αύγουστο του 2018. Κύριος λόγος είναι πως η σαφήνεια αυτή αποτελεί κρίσιμο ορόσημο, κρίσιμο μέγεθος στην πορεία βιώσιμης εξόδου της χώρας στις διεθνείς αγορές. Χωρίς τη σαφήνεια αυτή, η αβεβαιότητα γύρω από τη βιωσιμότητα του χρέους αποθαρρύνει τους επενδυτές και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών προς το ελληνικό χρέος. Δεύτερος λόγος είναι, και εξαιρετικά κρίσιμος, πως η έξοδος της χώρας στις διεθνείς αγορές δεν αποτελεί μία στιγμή, αλλά μία μακρά διαδικασία. Δεν θα ανακτηθεί δηλαδή ξαφνικά την επόμενη του τέλους του προγράμματος την 21η Αυγούστου του 2018, αλλά θα οικοδομηθεί σταδιακά πολλούς μήνες πριν το τέλος του προγράμματος. Αυτό έκανε η Πορτογαλία, αυτό έκανε η Ιρλανδία, το ίδιο και η Κύπρος και την εμπειρία των χωρών αυτών
παρακολουθούμε στενά. Μια και ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στην εμπειρία της Πορτογαλίας, να πω εδώ απλώς ότι ένα χρόνο πριν η Πορτογαλία βγει από το πρόγραμμα, τα δικά της επιτόκια ήταν περίπου 200 μονάδες βάσης υψηλότερα από τα επιτόκια δανεισμού, μακροχρόνιου δανεισμού, του ελληνικού χρέους σήμερα. Ένα χρόνο πριν βγει από το πρόγραμμα η Πορτογαλία, είχε 200 μονάδες βάσης υψηλότερο κόστος δανεισμού από ό,τι έχει σήμερα η Ελλάδα. Αλλά επίσης, μια και μιλάμε για την Πορτογαλία, 6 μήνες πριν την έξοδο από το πρόγραμμα, τα δικά της επιτόκια ήταν στο 6%. 5 μήνες πριν, 4 μήνες πριν, 3 μήνες πριν, και καθώς πλησίαζε η ημερομηνία εξόδου, τα επιτόκια αποκλιμακώνονταν, ώστε την ημερομηνία εξόδου από το πρόγραμμα να είναι σε επίπεδα βιώσιμα στα επίπεδα του 3,5%. Η εμπειρία της Νέας Δημοκρατίας, η εμπειρία της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το δεύτερο πρόγραμμα είναι ακριβώς η αντίθετη. Από το καλοκαίρι του 2014 έως το τέλος του προγράμματος και πριν ακόμα την προκήρυξη των εκλογών, το Δεκέμβριο του 2014, τα επιτόκια σκαρφάλωναν μήνα-μήνα από το 6 στο 9%. Τα ταμιακά διαθέσιμα, δηλαδή το αναγκαίο αποθεματικό, ώστε η χώρα να βγει με ασφάλεια στις αγορές σε περίπτωση εξωτερικού κλονισμού, ήταν μηδενικά. Και αν δεν κάνω λάθος, η συζήτηση το φθινόπωρο του 2014 δεν ήταν για προληπτική γραμμή στήριξης, αλλά για ενισχυμένη γραμμή στήριξης, για γραμμή πιστωτική γραμμή στήριξης που συνοδεύεται από προαπαιτούμενα, είναι δηλαδή ένα άλλο μνημόνιο. Γενικότερα, έξοδος στις αγορές προϋποθέτει σημαντική πρόοδο σε τρία πεδία. Το πρώτο πεδίο είναι το πεδίο της δημοσιονομικής προσαρμογής και των μεταρρυθμίσεων. Το δεύτερο πεδίο είναι το πεδίο του προσδιορισμού των μέσω μακροπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους. Και το τρίτο κρίσιμο πεδίο είναι ακριβώς η οικοδόμηση ενός ικανού αποθεματικού ώστε να βγει η χώρα με ασφάλεια στις αγορές. Στο πρώτο από αυτά τα τρία πεδία, στο πεδίο δηλαδή το δημοσιονομικό και των μεταρρυθμίσεων, η πρόοδος που έχει μειωθεί είναι πραγματικά κολοσσιαία. Ειδικά στο θέμα των δημοσιονομικών επιδόσεων, θυμίζω ότι και το 2015 και το 2016 η ελληνική οικονομία ξεπέρασε τους στόχους αντίστοιχα του μείον 0,25 και 0,5% του ΑΕΠ, είναι στόχοι πρωτογενών πλεονασμάτων. Το 2016 πιο συγκεκριμένα, η δομική υπέρβαση, δηλαδή η υπέρβαση που έχει μόνιμα χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια θα συνοδεύει την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια, είναι κοντά στο 3%. Είναι κοντά στο 3%. Και το κυριότερο, το πιο σημαντικό, είναι ότι αυτή η επίδοση δεν συνοδεύθηκε από τη βαθιά ύφεση που είδαμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις προσαρμογής το 2011, το 2012 και το 2013. Για ποιο λόγο? Διότι δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά συνοδεύεται από βαθιές δομικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία, στη συλλογή φόρων και στην φορολογική συμμόρφωση. Αν θέλετε, επεκτείνεται η βάση από την οποία αντλεί φορολογικά έσοδα το Υπουργείο Οικονομικών. Θα περάσω τώρα στα άλλα δύο θέματα, στα άλλα δύο πεδία, κρίσιμα πεδία για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την έξοδο στις αγορές, το θέμα του χρέους και το θέμα της δημιουργίας ενός κατάλληλου αποθεματικού. Και να δούμε τι λέει η απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου, της 15ης Ιουνίου. Σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους, η αρχιτεκτονική των μέτρων ελάφρυνσης έχει τρία επίπεδα. Μάλλον πριν πάω εκεί, να θυμίσω στην ολομέλεια ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα αναδιάρθρωσης υλοποιούνται ήδη. Και θα έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης να ξέρει ότι ένα από αυτά είναι ακριβώς η σταθεροποίηση των επιτοκίων, η σταθεροποίηση των επιτοκίων μέσω παρέμβασης του ESM στις
αγορές, η μετατροπή, αν θέλετε, του μεγάλου μέρους του ελληνικού χρέους με κυλιόμενα επιτόκια σε χρέος με σταθερά επιτόκια. Ακριβώς αυτό που ζητάει δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης υλοποιείται ήδη σταδιακά. Πάμε τώρα στην απόφαση του Eurogroup και στα μεσοπρόθεσμα μέτρα του χρέους. Τρία λοιπόν διακριτά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο χαρακτηρίζεται από το μέσο πρωτογενές πλεώνασμα μετά το 2022 και για μεγάλο χρονικό ορίζοντα, πρωτογενές πλεώνασμα 2%. Να θυμίσω εδώ ότι είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό που θα ήταν συμβατό με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, τον κανόνα σταθερότητας και μεγέθυνσης, χωρίς ελάφρυνση του χρέους. Χωρίς ελάφρυνση του χρέους, τα πρωτογενή πλεώνασματα μετά το 2022 θα έπρεπε να είναι στο 2,6% για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν τώρα πάρουμε από τη μία το μέσο πρωτογενές πλεώνασμα του 2% και από την άλλη τη βασική υπόθεση που κάνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας μακροχρόνια θα είναι στο 1,25%, εύκολα προκύπτει το μέγεθος της αναδιάρθρωσης του κορμού του ελληνικού χρέους, του χρέους του EFSF, επιμήκυνση δηλαδή και των ορημάνσεων, αλλά ταυτόχρονα και περίοδος χάριτος της αποπληρωμής τόκων κατά 12 με 15 έτη. Είναι ένα απλό σύστημα τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους. Όταν ξέρεις το ρυθμό μεγέθυνσης, ξέρεις και το πρωτογενές πλεώνασμα, εύκολα μπορείς να υπολογίσεις τη διάρκεια των επιμηκύνσεων. Το πρώτο λοιπόν επίπεδο είναι αρκετά σαφές. Το δεύτερο επίπεδο είναι ουσιαστικά η αναφορά της απόφασης του Eurogroup σε ένα συμμετρικό μηχανισμό προσαρμογής των μέτρων ελάφρυνσης στο ενδεχόμενο αποκλίσεων του ρυθμού μεγέθυνσης από το βασικό σενάριο του 1,25. Αν δηλαδή μέσω μακροχρόνια ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι χαμηλότερος από αυτόν που προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών, η ελληνική κυβέρνηση, ο ESM και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν πάει προς το 1%, το μέγεθος της ελάφρυνσης του χρέους αυτόματα αυξάνει. Ένα πάρα πολύ σημαντικό σήμα προς τις αγορές ότι ανεξάρτητα από την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας μέσω μακροπρόθεσμα, οι εταίροι πιστωτές δεσμεύονται να πάρουν όλα όσα μέτρα χρειάζονται ώστε να διατηρηθούν οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες κάτω από το 15%. Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται ακριβώς σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αρνητικών κλονισμών της παγκόσμιας οικονομίας, εξωτερικών κλονισμών, κλονισμών για τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι υπεύθυνη. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επίσης ρητή δέσμευση ότι το πακέτο των μέτρων αναδιάρθρωσης θα ξεπεράσει όσα περιγράφονται στο Eurogroup του Μαΐου του 2016. Δύο λόγια τώρα για το αποθεματικό. Η απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου του 2015 δεσμεύεται επίσης ότι από την επόμενη αξιολόγηση και μέχρι το τέλος του προγράμματος, μαζί με τις αναγκαίες εκταμιεύσεις για την αποπληρωμή εξωτερικών υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική οικονομία θα παίρνει αντίστοιχα δόσεις για την οικοδόμηση του αναγκαίου αποθεματικού ώστε να βγει από το πρόγραμμα, από την Επιτροπή με ασφάλεια. Είναι επαρκής η σαφήνεια που περιγράφει η απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου του 2017. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αξιολογήσει κάποιος προσωπικά. Οι πιο κατάλληλοι για το αξιολογήσουν είναι οι αγορές και η οίκη πιστοληπτικής ικανότητας. Και με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι τόσο το κόστος δανεισμού των δεκαετών ομολόγων όσο και των διετών ομολόγων είναι σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο από το φθινόπωρο χειμώνα του 2009-2010, πριν δηλαδή η χώρα μπει σε πρόγραμμα προσαρμογής. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's έχει ήδη αναβαθμίσει το αξιόχρεο της χώρας και ελπίζω πως το ίδιο θα κάνει στις 20 Ιουλίου και η Standard & Poor's.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω, και δώστε μου δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η στρατηγική εξόδου από την κρίση της ελληνικής κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητη. Στηρίζεται στην δημοσιονομική ισορροπία ώστε να εμπεδωθεί η αξιοπιστία, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού όχι μόνο του κράτους, αλλά μέσω του κράτους και των επιχειρήσεων και των τραπεζών, ώστε να τονωθεί η ρευστότητα και να πάρει μπρος η οικονομία, αλλά σε μια δημοσιονομική ισορροπία σε συνδυασμό πάντα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ήδη από το 2015 έως το 2017 ο προϋπολογισμός στήριξης των πιο φτωχών, των πιο ευάλωτων οικοκυριών, αυξήθηκε από τα 100 εκατομμύρια στα 700 εκατομμύρια και με την επισκόπηση δαπανών που πραγματοποιούμε φέτος, ευελπιστούμε να τον αυξήσουμε του χρόνου στο 1,2 δις. Θα θέλαμε βέβαια σημαντικά χαμηλότερη φορολογία και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής ακριβώς αποτυπώνει αυτή την επιδίωξη. Όσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος μετά το τέλος του προγράμματος, μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και της περιουσίας. Συνδυάζουμε επίσης τη δημοσιονομική αυτή στρατηγική με ρεαλιστικούς στόχους μετά το 2022. Η αλήθεια είναι πως θα επιθυμούσαμε εξίσου χαμηλούς στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, από το 2018 και μετά. Και παλέψαμε γι' αυτό. Καταφέραμε να μειώσουμε το στόχο του 3,5 σε 4 και όχι σε 10 χρόνια, όπως ήθελε η Γερμανία και όπως υπέθεται μέχρι τώρα το ESM. Αλλά μια και αναφέρουμε στους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων, διάβαζα σε κυριακάτικο φύλλο ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε συζήτηση που είχε με τον κύριο Ρέγκλινγκ, ανέπτυξε το δικό του σχέδιο εξόδου από την Επιτροπή. Επιθετική μείωση της φορολογίας αύριο, που αθρηστικά, αν ακόμα ισχύει η ΔΕΘ του 2016, θα οδηγούσε σε απώλεια εσόδων της τάξης του 4,2 δις, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο μέσω της μείωσης των πλεονασμάτων. Για να χωρέσουν 4,2 δις, ο στόχος από 3,5 πρέπει να πάει στο 1,5. Η απάντηση του κύριου Ρέγκλινγκ σύμφωνα με την εφημερίδα ήταν: «Μα αυτό συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους», και ευχήθηκε στον κύριο Μητσοτάκη καλή τύχη. Η αλήθεια είναι, και το λέω στην αξιωματική αντιπολίτευση με τα λόγου γνώσεως, πως αν ποτέ βρισκόσαστε στη θέση να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας, θα βρεθείτε απέναντι στο εξής δίλημα. Ή θα ελεηλατήσετε τον προϋπολογισμό μισθών και συντάξεων μαζί με το κοινωνικό κράτος, προκειμένου να βρεθούν οι πόροι της μείωσης της φορολογίας, πράγμα που και πάλι δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Ακόμα και το Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει βάλει πια πάτωμα στο πόσο μπορούν να μειωθούν οι πρωτογενείς δαπάνες. Είτε από την άλλη, να αθετήσετε την τήρηση των πρωτογενών στόχων, οδηγώντας τη χώρα σε νέα περιπέτεια. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι δύσκολη, είναι επώδυνη, αλλά είναι δίκαια και είναι ο μόνος οδικός χάρτης εξόδου, ασφαλούς εξόδου από την κρίση. Και θα καλούσα την αξιωματική αντιπολίτευση, κλείνοντας, να εγκαταλείψει την αδιέξοδη, εγώ θα έλεγα και λαϊκιστική, δημοσιονομική αντιπολίτευση, να συστρατευθεί στον κοινό στόχο ελάφρυνσης του χρέους και εξόδου από την κρίση, και σε όλα τα άλλα μπορείτε, είστε υποχρεωμένοι ως αντιπολίτευση, να κάνετε όση αντιπολίτευση θέλετε. Ευχαριστώ.